Ένα μεγαλόπνοο σχέδιο αντιπυρικής θωράκισης της Κρήτης και ολόκληρης της χώρας, που άργησε δεκαετίες να καταρτιστεί και πάνω απ' όλα να εφαρμοστεί, επιχειρούν να υλοποιήσουν από κοινού τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. Μετά της αδιανόητης έκτασης τραγικές επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, αλλά και το μεγάλο κίνδυνο που αποσοβήθηκε στο παραπέντε στην Κρήτη, το ολοκληρωμένο σχέδιο πυροπροστασίας της Κρήτης και δασοπροστασίας σε όλη την επικράτεια βρίσκεται στα σκαριά. Ετοιμαζόμαστε να βγάλουμε τα σχέδια, να ξεκινήσει δηλαδή η κατάρτιση των σχεδίων της αντιπυρικής προστασίας όλης της Κρήτης. Είναι κάτι που το ξεκινάμε φέτος και επιτέλους για πρώτη φορά νομίζω ότι όλοι πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται για πρώτη φορά φέτος για καθαρισμούς των δασών αφορά σε δασικά οικοσυστήματα σε όλη την επικράτεια, τα οποία θα μας λύσουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς και θα απαλύνουν κατά κάποιο τρόπο το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήδη είναι σε εξέλιξη η πρώτη μεγάλη προσπάθεια καθαρισμού δασών, δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών και οδικού δικτύου με έργα για τα οποία έχουν διατεθεί 50 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. 50 εκατομμύρια για να καθαρίσουμε δάση άνω των 45.000 στρεμμάτων και να διανοίξουμε δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών σε μια περιοχή που εκτείνεται συνολικά στα 18 εκατομμύρια στρέμματα. Βεβαίως και στην Κρήτη. Στο πλαίσιο αυτό και λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου με στόχο το συντονισμό όλων των συναρμόδιων αρχών. Διαρκή παρουσία από το έδαφος και την επιτήρηση από αέρος. Και θα έχουμε και τις δυνάμεις ανεπτυγμένες εκεί που πρέπει την κατάλληλη στιγμή έτσι ώστε να επεμβαίνουν άμεσα. Από αέρος και από εδάφους για να προλαβαίνουμε τις φωτιές στην έναρξή τους. Για να δώσουμε μια καλή αρχή σε αυτή τη νέα συνεργασία, η οποία δυστυχώς άργησε 24 ολόκληρα χρόνια. Το θέμα είναι να πάρουμε μια απόφαση. Γιατί ψάχνουμε και δεν βρίσκουμε πουθενά. Από εκεί που θέλουν, τι να κάνουν. Γιατί είναι και οι καταστάσεις που μιλάνε από κοντά εκεί πέρα, τον Άμφι. Εμείς στον χώρο αυτό, αν χρειαστεί, να βοηθήσουμε και οικονομικά. Στο περιθώριο της σύσκεψης, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Βιοκλιματικής Αλλαγής εξέφρασε τον προβληματισμό του για την εξέβρεση χώρου στέγασης των 50 αερομεταφερόμενων δασοκομάντων που θα έχουν έδρα στο Ηράκλειο, καθώς αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, θα μεταφερθούν στα Χανιά. Μας λείπει ο χώρος. Πιστεύουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ότι θα βρούμε τον κατάλληλο χώρο να στεγαστεί και αυτή η υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος.